Πετάνα Αντώνη. Χαίρομαι που σ' ανταμώνω. Να σε ευχαριστήσω θέλω και από κοντά. Και για τα κανόνια σου, αλλά και για τα τρόφιμα που μας έστειλες. Να είστε καλά ρε καπετάνη. Μετά Θησέα, όσα έκαμα, βοήθεια για την πατρίδα τα λογαριά σου. Μήτε για Θησέα, μήτε για Νικηταρά. Μη με ευχαριστήσω λοιπόν. Δεν είσαι υπόχρεος. Όσο για την ατριοσύνη σου, την είχα ακουστά από τη μακρινή μου πατρίδα την Ένω. Ομοίως και του Νικηταρά. Όλο μου το τσούρμο είμαστε εδώ να σας συντρέξουμε. Και από εδώ, η καπετάνη Σαδόνα. Γυναίκα που τρώει τα γιάζι και την αλμύρα της θάλασσας για τον αγώνα, καπετάνιε, να την ελές η ατρόμητη καπετάνη Σαδόνα. Ελόγου μου, ένα χέρι είναι το μονάχα. Ακούτε, μωρέ, ακούτε, Νικήτα. Όμορφη γυναίκα, μα και ταπεινή. Τυχερός, ρε καπετάνιε. Στο θέμα μας όμως, ούθε να μας δεχτεί ελόγου της η ανώτατη αρχή. Σου έχουμε ειδοποιήσει να έρθουν. Από στιγμή σε στιγμή θα είναι εδώ. Σε παρακαλώ. Προσκυνάμε, σοφή δάσκαλοι αρεοπαγίτες. Καλώς εφτάσετε, Οδυσσέα. Πέστε ότι έχετε να τελειώνουμε. Δεν θα πούμε. Θα αποφασίσουμε. Οι αγωνιστές χύνουν το αίμα τους μέρα νύχτα. Αλλά καθώς φαίνεται, άλλοι φτιάχνουν τον κουβέρνο. Τότε είναι γιατί κάνεις το κεφαλιού σου. Πασκίζω όσο μπορώ να σκοτώνω Τούρκους και να σώνω τη ζωή των στρατιωτών. Αυτό μονάχα. Χρέος σου όμως είναι και να υπακούς. Σέβομαι και τους νόμους σας. Όσο πρέπει. Εδώ δεν ήρθαμε να μαλώσουμε. Εδώ ήρθαμε να μας δώσετε καράβια να πάρουμε τα σκέρια μας από την Αγία Μαρίνα που κινδυνεύει. Η πατρίδα δεν ανέχεται ασκέρια που πολεμούν στεριά να φεύγουν από τη θάλασσα. Από ξεριά δεν θα σωθεί ρουθούν. Κοιτάζουμε να κρατήσετε τις θέσεις σας. Με τι στρατό μπορεί να κρατήσουμε τις θέσεις μας. Με αυτόν που παρατήσετε πεινασμένο. Τρεις μέρες έχουν αυτά τα παλικάρια μου. Τα παρατήσατε στο έλεος του Θεού. Τι λέω. Στη μανία των Τούρκων τα αφήσατε. Δίχως ψωμί. Δίχως παρουτόβολα. Να πάτε ρε του λόγου σας. Να πολεμήσετε εσείς τέτοιο πόλεμο. Πόσες φορές σας μίλησα για βοήθεια. Και τι έλαβα με αυτό το φάτε. Ένα σωρό χαρτούρα έλαβα. Που τα για προσάναμα δεν κάνει. Μα δεν δυνάμεθα να αποστείλουμε τα όσα ζήτησες. Αγαπητέ Οδυσσέα, δεν είσαι ο μόνος που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή και έχει ανάγκες. Η ανώτατη πολιτική αρχή έχει λάβει υπόψη στο έτοιμά σου και λίγα συντόμω θα ικανοποιηθεί. Να σας πω, από κουβέντες μπούχτησα. Στέλνω στο λαρίκι να σας λέω τι πρέπει να γίνει. Λόγια τέλος! Ώρα να κάνετε και κανένα έργο. Αυτή τη στιγμή η διατήρηση των θέσεών σας είναι υψή τη σημασία. Η ανδήποτε υποχώρηση θα αφήσει πεδίων ελεύθερων για την διέλευση περισσότερων εχθρικών στρατευμάτων προς την Πελοπόννησο. Τι περιμένετε λοιπόν, στείλτε βοήθεια και δεν το κουνάμε από εκεί. Μίλω στη φωνή σου, Οδυσσέα. Με ξεφωνητά δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Ούτε μπορείς να μιλήσεις έτσι, εις την ανώτατη πολιτική αρχή. Θα σου έλεγα πως η εκτίμηση έχω στην ανώτατη αρχή, τέτοια που είναι. Αυτές οι κουβέντες κύριοι δεν οδηγούν πουθενά. Σκοπός μας είναι να δούμε τι θα κάνουμε. Πολύ σοφά μίλησε ο Νικήτας. Εξάλλου και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να βρούμε μια λύση, κύριοι, και μάλιστα τάχιστα. Γνωρίζουμε πως η διατήρηση των θέσεών σας απαιτεί πολλές θερήσεις από την πλευρά των στρατιωτών. Μα τα αγαθά κόπη τσικτώνται. Και όλοι μας τούτη την ώρα πρέπει να κάνουμε θυσίες. Δείτε, μωρέ, δείτε ποιες ήταν οι στερήσεις και θυσίες από τους άλλους. Δείτε αυτούς που ποτέ τους δεν στερήθηκαν τίποτε. Είστε επικίνδυνοι, μωρέ, γιατί δεν ξέρετε τι ζητάτε. Ωραία, και μούτσο στο καράβι σας να μπαινα. Αλλά να ξέρετε ο καπετάνιος που το πηγαίνει. Υπενήσεστε πως είμαστε ανίκανοι. Αυτό είναι εξωφρενικό. Δεν σας επιτρέπω. Σας παρακαλώ, ας ηρεμήσουμε λίγο. Ο Οδυσσέας, κύριε, έχει δίκιο. Ζητάτε να μην εγκαταλείψουμε τις θέσεις μας και να επιτεθούμε στον παντρατζή για τη στεριά. Μάλιστα. Μα αυτό είναι καθαρή αυτοκτονία, δεν το καταλαβαίνετε. Θα πέσουμε στο στόμα του λύκου. Δεν γίνεται, κύριε. Γίνεται, μωρέ. Πώς δεν γίνεται. Είστε και στρατιωτικοί. Θα περάσουμε το στράτευμα. Απ' τη γέφυρα της Αλαμάνας! Τους βλέπεις, στρατηγίτα! Ξέρουνε και την Αλαμάνα! Και πού δεν την εξέρεις, ρε Κολέτη! Πας και πολέμησες εκεί! Ή μήπως τους βλέπεις τους κάρτες! Εγώ στη μύτη σας και τυράτε! Για πείτε μας, ρε! Τα βαλτοτόπια που είστε εκεί! Τα δείχνουν τα βαλτοχαρτά σας! Τα μιλιούνια των Τούρκων που θα μας πνίξουν έτσι και πούμε στους βάλτους! Τα βλέπετε κι αυτά! Για πείτε μας!
Δεν μιλάτε όμως, ε! Και τι να πείτε! Κατάπιατε τη γλώσσα σας τώρα! Πώς να μιλήσουμε. Ποιος θα το περίμενε. Ο μεγάλος στρατηγός. Ο γιος του Αντρίτσου. Και ο Νικηταράς. Ο Τουρκοφάγος. Τρέμουν τους τουρκοφάγους! Τύριβια! Ελεηνέ πολιτικάτη! Ως εδώ! Θα μας πει Ρεγκάν Αντρούς! Και τον Νικήτα! Και τον Αντρούτσο! Σαν ζόρκι είμαστε εμείς! Κι είσαστε εσείς, ρε! Έχετε νιώσει ποτέ τους έξι στα χέρια σας! Κάνε τους καθήκες! Φυσκάμε να πολεμάμε, ρε! Φύσου! Καμαρώστε μωρέ ανώτατη αρχή και κουραφέξαλα! Ένα τσούρμο καλαμαράδες είσαστε! Που ξέρει λίγα γράμματα! Σε τούτο τον αγώνα άχρηστοι είσαστε! Επιτέλους! Εμείς έχουμε την εξουσία! Και από εμάς παίρνεις διαταγές! Είτε σου αρέσει, είτε όχι! Χάρισμά σου, ρε, η εξουσία! Μονοκράτα τη γερά να μη σου φύγει. Γιατί εγώ, αύριο κιόλας, παίρνω τα παλικάρια με το καράβι και κατεβαίνω στο Πατρατζίκι. Πάει και τελείωσε. Πάμε ρε Νικητά. Όχι μωρέ, όχι. Που θα έρθουν οι γραφιάδες να μας πουν πώς θα του φεκάμε. Άφρησαν από το κακό τους που τους παράκουσε. Για κάποιο λόγο θέλαν με κάθε τρόπο να ξαναφέρουν τον Οδυσσέα πάνω στην Καλυμία. Κάλεσαν τον Αντώνη να μιλήσουν. Δεν αναγνωρίζει καμία εξουσία πέρα από τη δική του. Γι' αυτό και δεν μας αφήνει ούτε μία άλλη επιλογή δυστυχώς. Εσείς αγαπητέ Αντώνη, είστε η ίστατη ελπίση πατρίδος. Σας καταλαβαίνω. Τι εννοείτε? Καθώς θα ανεβαίνεις στο καράβι καπετάνιο, βάλε έναν επιστό σου, ρίξε στο ψάχνο και σκότωσε το. Γιατί μωρέ, είναι αυτή η προσταγή της πατρίδας! Και του ήρθη του Θεού! Έτσι πάμε εσύ κάθε φορά μόνο τους Τούρκους! Όχι, το νόμο σου μαζί είναι αυτός από τους Τούρκους! Ο αχτρικό ναι, το χάρι της γραβιάς! Άλλη νίκη σαν εκεί! Εκείνος προφυλαγμένος εμείνα σε φουσέκια! Και σαν πονηρή αλεπού που ήταν, έκλεψε τη δόξα από τους άλλους! Φτιά μου, δεν πιστεύουν να θα πακούνε, τι λέτε! Για πατάνε η σβήση, είναι διαταγή! Δώσε τη διαταγή γραμμένη, μωρέ! Λες, μωρέ. Σκοτώσουμε ένα φίδι, δεν θέλει και ταγί! Σας το προστάζει η πατρίδα! Ο έξω από εδώ να το προστάζει! Εγώ δολοφόνος δεν γίνομαι! Ένοχος όμως είσαι! Με την άρνησή σου μια χαρά! Δέχομαι να με πούνε κακό! Αλλά όχι δολοφόνο τέτοιο άντρα! Γιατί κακού άντρα! Και ντυμένη για να κυβερνάει! Όποιος δεν τον εφοβάται με τα λιώνει! Μωρέ σας τραβώνει το μίσος και τους δυο! Και ξέρω ηλίλιο! Δεν ξέρετε τι λέτε! Δεν θέλω ούτε να ξανακούσω κι αυτό! Πολύ καλά, μα μην ξεχάσεις τα λόγια σου, μη σβήσει. Μια μέρα θα πεθάνω που θα πεθάνω. Καλύτερα να είναι τώρα, σώζοντας έναν ήρωα. Σαβρί! Μωρέ, τι κάνεις εδώ, τράβα! Είναι μίσος βαθύ!
Είναι! Πράξε, κατ' όπως νιώθεις πριν. Το λες αργότερα. Θέλω λιγότερο εσύ. Με το πρωί για φροντιζιόλε τα κατάλληλα. Τα νεροβάνα πάτωσα. Πετάνε μου. Για απόψε θα βρει. Παραμείναμε στο μαλλιακό κόλπο για λίγο καιρό ακόμη, για να υπερεσπιζόμαστε από θαλάσσιστα ελληνικά στρατεύματα στη στερεά Ελλάδα. Και αεροπαγίτες παρέμειναν στη σκούνα μας και άλλοτε κλείνονταν στη σάλα να συσκεφθούν, άλλοτε παρακολουθούσαν από το κατάστρωμα με το κανοκιάλι τις κινήσεις του Οδυσσέα και άλλοτε στέλναν τον πιστικό τους στη λιχάδα με μηνύματα για τους άλλους αεροπαγίτες. Απ' την άλλη μεριά, ο Ανδρούτσος και ο Νικηταράς αναγνώρισαν τη συνδρομή του Αντώνη και έστελαν ευχαριστήριες επιστολές. Δια του παρόντος φανερώνομεν ότι ο Χατζιαντώνης Βυσβίζης Ενίτης, ευρισκόμενος με το καράβι του εις νησίων Λιχάδα και όντες ημείς πολιορκημένοι εις Αγίαν Μαρίναν από τους εχθρούς, αμέσως εσηκώθη με μεγάλων πατριωτισμών εις τα Πανιά, και ήρθε με το καράβι του προς βοήθειάν μας και κράτησε 3 ημέρες πόλεμον ακαταπαύστος με κανόνια και ούτως ημώρεσε να εκβαρκαριστεί η κολόνα μας από 3.000 και να σωθεί. Διό και του δίδεται το παρόν, δια να έχει να παρουσιαστεί εν καιρό εις το γένος, δια ταύτην τη δούλευση και τον πατριωτισμό. Αλλά στο γένος ποτέ δεν παρουσιάστηκε ο Αντώνης μου για να ζητήσει τη δούλευση. Παράτανε πάλι την καρδιά! Κάντε περίφανο το καπετάνιο μας, ρε! Κάντε τον Ανδρούτσο, ρε! Ρεώνε και τα αφαράτε! Φάσε τον Τούρκο! Να σύσετε ελευθέρως του! Διχύσασα με του Τουνίκη! Ριάντα μη ρε δεξιά! Έτσι, μπράβο! Πάρε τα μη! Χαίρε το Οδυσσέας! Τότε η Δόμνα έδειξε το μεγαλείο της ψυχής της και την αγάπη της για την πατρίδα που ήταν πάνω απ' όλα. Έκρυψε με ψυχραιμία από το πλήρωμα το θάνατό του και καταχώνιασε μέσα της το βαρύ πόνο από το χαμό του αγαπημένου της συντρόφου. Ανέλαβε τη διακυβέρνηση και με χέρι σταθερό και αποφασιστικό πρόσταξε: «Υπερπάντων η πατρίς». Αλήγιστη και ακλόνητη μπροστά στο χτύπημα της μοίρας, διέταξε να πάνε τον καπετάνιο στο αμπάρι του πλοίου και εκείνη, πνίγοντας το σπαραγμό της, συνέχισε να μάχεται. Δεν το περίμενε, τόσο νωρίς.
το περίμενα έτσι, Περαζούδα. Κυρά, με ακούς. Δεν έχεις χρόνο να το ρυθμίσεις. Τα παιδιά σου σε χρειάζονται. Και η Καλομήρα είναι μια καπετάνισσα που να στέκει γερά σαν δικά της τα πόδια. Καλησά. Τι είναι σαν δικά. Άμα σε χρειαστώ, θα σε φωνάξω. Αυτό το βάρος δεν μπορώ να το βαστάξω μέσα. Πρέπει να μάθεις. Να μάθω τι θα βρει. Πριν μερικές μέρες ήμουν στην κουβέρτα και... Και τι, μίλα σταυρή, δεν έχω άλλη υπομονή. Καπετάνιος, μιλούσε με τους αεροπαγίτες και άθελά μου άκουσα την κουβεντιά. Τι είναι αυτό που πρέπει να ξέρω εγώ από αυτή την κουβέρτα, σταυρή. Ένας από δάφτους του είπε, το Οδυσσέα πρέπει να το βγάλουμε από τη μέση. Θα σου πει να κάθε κοιτάς να το βγάλεις. Και ο Οδυσσέας είναι κάθε μεγάλο πονοκέφαλο. Και μετά, πρόκλημες να ακούσεις τι είπαν μετά. Πρώτη φορή του είπε ξανά, καπετάν Αντώνη, βάλε έναν εμπιστό σου να κάνει αυτό που είπαμε, αυτό που πρέπει. Για την πατρίδα, για τον αγώνα! Όχι! Όχι! Τότε ο καπετάνιος, ο λιωμένος, απάντησε. Εμένα η πατρίδα, για άλλο σκοπό με κάλεσε εδώ και όχι για τέτοιες δουλειές! Κι από εκείνη την ώρα δεν μιλιόταν. Αυτά που μου είπες, θα δει. Δεν ξέρει άλλος. Όχι, καπετάνιος, κανείς. Μα το πλήρωμα είναι ανταριασμένο με το χαμό του καπετάνιου του. Είναι και κάπως αγριεμένη. Αν είναι από χέρι του κουλέν, θα κάνουμε γιουρούσι να πάρουμε το αίμα του πίσω. Και αν είναι από χέρι δικού μας, τότε ας κάνει την προσευχή του. Άκουσέ με, σταυρή, και κάντου στο λιανά. Δεν θα έχουμε ξεσηκωμό μέσα στο ξεσηκωμό. Και να έρθουνε στα συγκαλά τους. Ο Αντώνης δεν μου είπε τίποτα. Κι ούτε και σε κανέναν άλλον. Άρα δεν ήθελε να το μάθει κανείς. Λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε εμείς γι' αυτόν είναι να κρατήσουμε το μυστικό ανάμεσά μας. Όπως ήθελε εκείνος. Πήγαινε τώρα, σταυρή. Καπετάνισσα, ήρθε αυτός ο αχώνης ο πολίτης. Θέλει να σε συλληπιθεί, λέει. Να με συλληπιθεί. Ας το να περάσει. Περάστε. Τα ειλικρινή μου συλληπιθεί. Κυρία μου, θεώρησα χρέος να διερευνήσω προσωπικώς τα συνθήκας κάτω από τας οποίας ο καπετάν Βυσβίζης έχασε δυστυχώς τη ζωή του. Σας ακούω. Είμαι έτοιμος, πράγματι, να σας αναγγείλω τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών. Καπετάνισσα, σας διαβεβαιώ πως το δόλι που χτύπησε τον καπετά Βυσβίζη και εξαιτίας του έχασε τη ζωή του ήταν δίχως άλλο τούρκικο. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε πως τούρκικο πλεούμενο κοντοζύγωσε το δικό μας και κανείς από το τσούρμο δεν το έβαλε. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εξάλλου στη μάχη, όλα μπορούν να συμβούν. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείξατε. Πάντως να ξέρετε πως η απόπειρα δεν πέτυχε το στόχο της. Τι εννοείτε? Να πετύχει την καρδιά του αγώνα τούτου. Αυτό εννοώ, κύριε Κολέτη! Σας καταλαβαίνω. Αυτός αγώνας δεν έχει σβήσει ακόμα.
γιατί τον κρατά δυνατό η καρδιά του. Και όχι η κεφαλή του, κύριε Κολέτη. Σε καρδιά του αγώνα τούτου χτυπά δυνατά και καθαρά. Πάντα κάποιοι θα την ακούν και πάντα κάποιοι θα θέλουν να την εσβήσουν. Καλή νύχτα σας, κύριε Κολέτη. Πηγαίνετε. Τον Αντώνη τον φάσαμε στη λιχάδα της Εύβοιας, πίσω από τον ναό των Αγίων Αναγύρων. Μαζί του έθιψα όλα όσα έγιναν, όσα υπόθηκαν, όσα ακούστηκαν. Αφού εκείνος δεν ήθελε να μιλήσει, αυτό ήταν το πρέπει. Και εγώ το κλειδαμπάρωσα μέσα μου. Μέχρι σήμερα που σας μιλώ, που νιώθω πως με παίρνουνε τα χρόνια και τώρα θα ρω πως δεν μπορώ άλλο να το κουβαλώ. Μήτε να το πάρει μαζί μου. Ιουνίου του 1822, ημέρα Τρίτη, 8 ώρα νυχτός, έχασε τη ζωή του από βόλη ο καπετάν Αντώνης Βυσβίζης. Το κουμάντο του μπρικιού Καλονίρα παίρνει η χείρα Δόμνα Βυσβίζη. Ύστερα από αυτό που έκαναν στον Αντώνη μου, θα έπρεπε να έχω μισήσει το ξεσηκωμό. Μα κι αυτό άδικο μου φάνηκε πως ήταν. Μιας και κατεβήκαμε απ' την Ένω για αυτή την αιτία. Εδώ, είπα Δόμνα, θα συνεχίσουμε όσο μας συντρέχει και ο Θεός. Δεν θα αφήσω μισό το έργο που ξεκίνησε ο Αντώνης. Μήτε θα άφηνα βοήθητους όλους αυτούς που για μια ιδέα, τρέλα την έλεγαν άλλοι, αψήφισαν θάνατο, άφησαν φαμελιές, πρόσφεραν βιός. Ιούνι μήνα χάθηκε μια ζωή. Σεπτέμβρη μήνα ήρθε μια άλλη. Γεννήθηκε το 5ο και τελευταίο παιδί του καπετάν Βυσβίζη. Μέσα σε γέλια, μέσα σε δάκρυα, μέσα στην αντάρα του πολέμου και μέσα στην απαντοχή της λευτεριάς. Μόνη πια η καπετάνισσα ανέλαβε πρωτοβουλία και αφοσιώθηκε στο μεγάλο της όνειρο, στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Καταξίωσε την παρουσία της στην Επανάσταση και δίκαια την αποκαλούσαν «Κυρά των θαλασσών» και «Πρωτοκαπετάνισσα». Όρθωσε αντρίκια το ανάστημα. Αγωνίστηκε σαν Λέενα και έγινε ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων στην Εύβοια και στη θάλασσα των Σποράδων. Η Δόμνα περιπολεί τις ακτές της Εύβοιας, μεταφέρει πολεμοφόδια, πολιορκεί τη Χαλκίδα και κανονιοβολεί τα στενά, ως άκης τούρκικο στράτευμα αποπειράται να περάσει στη στεριά. Από τη Λιχάδα παίρνει διαταγή να πάει στα Βρυσάκια Ευβοίας, από όπου επρόκειτο να εκδιωχθούν οι Τούρκοι και να ανασυγκροτηθεί το ελληνικό στράτευμα. Το μπρίκι της Βυσβίζη, μόλις έφτασε στα Βρυσάκια, άρχισε να κανονιοβολεί. Οι Τούρκοι εκδιώχθηκαν και ο Διαμαντής Νικολάου, αρχηγός των Μακεδόνων του Ολύμπου, ο οποίος μετά την αποτυχία της Επανάστασης στη Μακεδονία είχε καταφύγει στην Εύβοια, αναλαμβάνοντας την αρχηγία των εκεί επαναστατών, εξέφρασε επίσημα τις ευχαριστίες του για τις μεγάλες υπηρεσίες της Δόμνας Βυσβίζη. Πάλα που μας βρήκε στα βρεχούμενα της προάλλες, έκανε τελικά μεγάλη ζημιά. Έπεσε βουτυχτής και βούλωσε την τρύπα προσωρινά. Μα δεν αρκεί. Πες μου πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, Σταυρή. Πρέπει να τραβήξουμε για Τρίκελη. Χρεία έχει το καράβι για παλάνισμα.
μα δεν έχουμε χρήματα. Επιτέλους, γύρεψαμε τη διοίκηση. Γυρέψαμε, καπετάνισσα. Πλην όμως δεν έχουν να μας στείλουν. Ρε Σταυρή, πας και μας πήραν η ρουδιά, ώστε να βγάζουμε πέρα όλη ώρα μοναχή μας. Και γι' αυτό δεν μας στέλνουν, εμπρόσια. Όχι, κυρία Δόμη, σε κανένα πλεούμενο δεν στέλνουν. Σε όλους λένε ο καθής κατά πώς μπορεί. Λοιπόν, βάλε λεμπλάρι για τρίκε. Πά. Σε έχασα. Είθε κάποιος στο όνομα Τιατώνης. Και έφερε, λέει, εντολή από τη διοίκηση να αναλάβει το κουμάντο της Καλωμίας. Εντολή! Να τους πεις πως το πλοίο έχει καπετάνισσα και σε βόμπο! Και χρία άλλη δεν έχει κανενός! Και μη ματαφανεί κανείς εδώ τέτοια παλιόχαρτα! Γιατί θα τον εφάνε τα ψάρια του Ευρύπου! Αυτό να του πεις! Πήγαινε τώρα! Αρχίσανε να μαζεύονται τα κοράκια! Μα δεν θα τους περάσει! Τρία χρόνια κράτησα το καράβι μας, δαπανώντας από τα δικά μας γρόσια. Για μισθούς και έξοδα του τσούρνου, η Καλωμήρα έζησε μάχες, νίκες, λόγα, κακοχίες, ουρίνια και χιονιάδες. Λιγώθηκε βαθιά, σαν να ήθελε και εκείνη να συναγωνιστεί τις δικές μου τις λαχνοτιές. Πόσο θα αντέχει ακόμη. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Το πλήρωμα είναι απλήρωτο μήνες τώρα. Και αυτή η διοίκηση δεν έχει σκοπό να στείλει ούτε γρόση. Εκατό νοματέως μετά θα τους ταΐσουμε, μωρέ. Ξέρω, Σταυρή, και οι δικές μου οι κασέρες στέρεψαν πια. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Υπάρχει μια λύση και τη γνωρίζεις κι εσύ. Το Σταυρή, μην το μετασκεφτείς, μήτε να το ξεστομίσεις. Το σκαρί αυτό πάνω στην νιώτη του είναι και όποια βαρία και αν έχει πάθει είναι σαν το παλικαρόπλο, παλαιομετριέται με την αρρώστια. Κι όποιος το ωρέχτηκε στα βρή, να μην ξερογλύφεται. Εγώ θα σταθώ, καπετάνισσα, δίπλα σου, ό,τι και να αποφασίσεις. Όμως δεν έχεις χρέος μόνο στην πατρίδα. Έχεις και στα πέντε σου παιδιά. Και δεν είναι μόνο για το καλό τους, τη μόρφωσή τους. Είναι και για να μην συμβεί το χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο, Σταυρή? Η αρρώστια και ο θάνατος, κύριε Αδόνη. Η αρρώστια και ο θάνατος. Αν εσύ πάθεις κάτι, ποιος θα μεγαλώσει αυτά τα δύσμυρα τα ορφανά σου? Περαζούδα παντρεύτηκε και πάει. Σε μόνη σου τώρα. Σταυρή, πονάει η ψυχή μου. Η Καλωμήρα είναι σκαφή δινέο και χερός καρύ. Είναι κρίμα να πάει χαμένο. Η Καλωμήρα, καπετάνισσα, μετά το τελευταίο στραπάτσο που έπαθε, δεν αντέχει άλλη αναποδιά. Και το ξέρεις. Ο Σταυρής είχε δίκιο. Έπρεπε να θυσιάσω την Καλωμήρα για να γλιτώσω τα παιδιά μου. Δεν είχα άλλη επιλογή, όσο και αν μου πονούσε. Σε μπέδρη μήνα, η Καλωμήρα σήκωσε πανιά για ύδρα. Τούτο ήταν το πιο λυπημένο μας ταξίδι. Το λέω αυτό γιατί ήταν σε όλους μας γνωστό το τέλος. Παραδίδαμε την Καλωμήρα για το θάνατό της. Τόσο καιρό, τόσο που περάσαμε, Αντάμ, νιώθαμε όλοι σαν άνθρωπό μας. Ύστερα οι μαρινέρες θα χωρίσαμε. Ήταν ένα τέλος για όλους μας. Μια ζωή συντροφευμένη. Τώρα ο καθένας θα έπαιρνε τη δική του ρότα. Η θλίψη μας βάραινε. Ας είναι. Ας μη σταθώ άλλο σε τούτη τη στιγμή. Όχι γιατί δεν είναι σημαντική, μα γιατί πονάει.
Η καπετάνισσα χάρισε την καλομήρα στην κυβέρνηση και το παλιό μπρίκι, ως τα στερνά του χρήσιμο, έγινε πυρπολικό. Το 1824, οδηγούμενο από τον πυρπολιτή Πιπίνο, ανατείναξε και έκαψε την τουρκική φρεγάδα Χασνέγκε Μισή, δηλαδή καράβι ταμείο, στον Τσεσμέ, στα Μικρασιατικά παράλια. Σεβαστή διοίκησης, ο Μακαρίτης Ανίρμου καπετάν Αντώνης Βυσβίζης, καλούμενος ευθύς ότε άνοιξε το στάδιο του ερούτου του αγώνος, δεν έλειψε από το να αγωνίζεται με το ίδιο του σώμα και με τα χρήματά του τα οποία εξόδευσεν εις όφελος του έθνους. Και τελευταίον εθυσίασε και την ιδία του ζωή εις την κατά την εύρυπον μάχη, αφήσα στα τέκνα του ορφανά και υστερημένα και αυτού επιούσιου όντα τον αριθμό 5, τα οποία δεν μπορώ να εξοικονομήσω, διότι ούτε οικίαν, ούτε μερική πατρίδαν, ούτε τα υπόλοιπα αναγκαία έχω. Το δε πλοίο του αφιερωθένει στο έθνος, επίασε ως πασίδηλον τον πρώτον της ωφελίας τόπο. Δια τούτο παρακαλώ, όπως βλέποντες, τα αναντήρητα δίκαιά μου και την υπέρ το δέον υπομονή μου, μη δώσετε τα αναγκαία αποδεικτικά, δια να μη χορηγηθώσει τα προς τον ζήν αναγκαία, δια να μην τυραννώνται τα τέκνα μου από την πικρή ορφάνη άντων, δια να παρακινώνται και οι λοιποί ομογενείς εις τον ιερό του τον αγώνα, διόν και έδειξα και πραγματικώς έδειξα τον προς την πατρίδα χρεωστούμενον ζήλο. Ούτω δε ευελπισούσα με το χρεωστούμενο βαθύτατο σέβας υποσημιούμε. Ευπιθεστάτη πατριώτησα, Δόμνα Βυσβίζη. Ήμασταν στην Ένω, ζούσαμε μέσα στη σκλαβιά. Τώρα ζω μέσα στον εμπερμό, τόσο χαρτομάνι για να αποδείξω ποια είμαι, αλλά χαρτιά για να αποδείξω πως ως χείρα Βυσβίζη είχα την κυριότητα της καλομήρας, αλλά που να δείχνουν πως έγινε μπουρλοτιέρικο για να αποζημιωθώ. Κι όταν τα μάζεψα όλα, ήμιζα πως θα δικαιούμαι τουλάχιστον την πενιχρή σύνταξη που είχαν ανακοινώσει για τους αγωνιστές. Κοντεύεις, Δόμνα, ήρθε η σειρά σου. Ονομάζεστε? Δόμνα Βυσβίζη. Είστε χειρά? Μάλιστα. Και ζητάτε τη σύνταξη των αγωνιστών? Μάλιστα. Η σύνταξη των αγωνιστών. Και τι κάνατε εσείς για την πατρίδα, κυρία Βυσβίζη? Έκανα για την πατρίδα, εγώ. Εγώ, η Δόμνα Βυσβίζη. Τίποτα. Ξάφνου, ο αγώνας που είχαμε κάνει σε στεριά και θάλασσα μου εφάνη ευκολότερος από όλους ετούτους τους αγώνες της κάθε μιας ημέρας. Με ελάχιστα χρήματα και ακόμα λιγότερο κουράγιο, η ζωή με έφερε στα νάπλη. Αγάπη, Δόμνα, είδε καμέσα μου, φουρτούνα είναι, τόσες φέρασες. Θα περάσει κι αυτή. Μα τούτη ήταν στεγενή και εγώ δεν είχα που να ακουμπήσω. Έπλαινα τα ρούχα μας να στράφτουν
να διώχνω την κακομοιριά. Έβαζα λουλούδι στη γλάστρα μας, να βιδρώσει γύρω μας λίγη ομορφιά. Άσχιζα να κρατηθώ στη ζωή μου αξιοπρέπεια. Έλεγα μέσα μου, κοντά στις μάχες του πολέμου είναι και της ζωής, όλες σημαντικές. Αυτές δώσε τώρα. Ευτυχώς και έφερε η ζωή στο δρόμο μου την Αγγελίνα, τη γυναίκα του Νικηταρά. Αντάμψω κι άλλους στη ζωή μου που έδιναν στήριγμά μου. Είναι όμως με την Αγγελίνα έκανα γνωριμιά, τότε που άρχισαν να γέρνω χτυπημένοι, παλεύοντας με ενάντιους ανέμους. Μονάχη μου εγώ, μονάχη της σκεφτεί, έτσι που ο καπετάνιο κοίτας έλειτε όλη ώρα στις μάχες και στα κυνηγητά. Γίναμε φίλες καρδιακές μέχρι τα στερνά μας. Είσαι σίγουρη, Αγγελίνα. Μπας και δεν κατάλαβες καλά. Εδώ, να παιδιά είμαστε. Την ώρα που τ' άκουσα με έχουν ζώσει τα φίδια. Και κακούργοι να ήταν. Δεν θα τους κυριγούσαν έτσι τους καπεταναίους. Δεν το χωράει ο νους μου. Τον Οδυσσέα, τον Αντρούτσο. Το πιο τρανό πολεμιστή. Σαν το που τριμιάσαν είπα. Δεν μπορεί. Αυτός είναι πανούργος. Κάτι θα έχει στο μυαλό του, μα. Αλλιώς δεν θα πήγαινε από μόνος στο στόμα του λύκου. Τον εξαπατήσανε. Τον εξαπατήσανε. Ποιον θα έλεις πως στείλανε τον κυνηγάει κατά πόδια, ποιον. Το κούρα, μα θες. Αυτό που τον είχε σαν παιδί του. Που ήταν το ανάστημά του. Αυτό που ήξερε τα λιμέδια και τα πουλιά του. Μα να φτάσουν ως το φωνικό, δεν το περίμενα. Και έτσι που το καλύψανε, νομίζανε πως βγήκανε λάδι. Για αθεόχοβοι. Λες και ο Κουσμουσούλους δεν ήξερε τι πάει να πει Λυσέα. Για χάπατα μας έχουνε, μωρέ Δόμνα. Άκου, λέει, πήγε να τραπετεύσει από τα κάγκυρα του κελιού και κρεμοτσακίστηκε μοναχός του. Μωρέ του την είχανε φυλακμένη από καιρό. Θολούσανε τη δόξα του. Τον ντρέμανε γιατί ήταν αψής. Ήξεραν πως δεν θα τους αφήσει από μόνοι τους. Δίκιο έχεις, Αγγελίνα, δίκιο. Μια άγρια κλάση ψυχή ήτανε που αν του φέρονταν καλά θα βγάζαν από μέσα του ό,τι καλύτερο είχε. Μα είναι όμως, είναι δύσκολο για τον άνθρωπο να αναγνωρίζει την αξία του άλλου, Αγγελίνα. Πώς καταντήσαμε έτσι, Θεέ μου. Παλί συναγωνιστές, τώρα να μετρούνται στη μάχη ποιος θα πάρει τη ζωή του άλλου. Και ο Τούρκος να αλωνίσει και να ρίβει τα χέρια. Τους πει τους χωρίσει. Ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ. Δεν έχεις καταλάβει, Αγγελίνα, ότι ο μεγαλύτερος οκτρός του Έλληνα δεν είναι ο Τούρκος, αλλά ο ίδιος του εαυτός. Μιλούμε καρέκλα, όλοι τις επάνω θέλουν να κάτσουν. Μην μυριστούμε γρόσια, όλα στην τσέπη μας θέλουμε να μπουνε. Τώρα που πες γρόσια, άμα θες, έρχεται δάνειο από την Ιγκλετέρα. Ευτυχώς, έχουμε και τους ξένους και μας βοηθούν. Δεν το κάνω την καλή του στην καρδιά δόμνα μου, ούτε γιατί τους έπιασε ο πόνος. Δάνειο είναι, όχι δωρεά. Μη σου πω δηλαδή πως. Ποιότερο κακό παράκαλο θα κάνουμε με τούτο. Τι εννοείς, ξέρεις πως η ανάγκη έχει η πατρίδα τούτα από τα χρήματα. Ωραία, η πατρίδα έχει ανάγκη και με το παραπάνω, δεν λέω. Ποιος θα το εξοφλήσει είναι το θέμα. Και πότε. Αγγελίνα, όποτε μπορέσουμε θα το εξοφλήσουμε. Και μέχρι να μπορέσουμε τι θα γίνει τώρα. Θα βάλουν οι ξένοι τον τέφι και εμείς θα χορεύουμε κατά πως θέλουν αυτοί. Θα πληντώσουμε τον ένα ζυγό και θα φορτωθούμε έναν άλλον. Πότε θα ελευθερωθούμε εμείς τελικά, ε! Πότε! Δεν έχεις άδικο για το λάθημα. Κάνε κι άλλα καλά. Κάνε κι άλλες ελευθερίες. Φέρνουν τα παιδιά μας και μας τα σπουδάζουν. Δεν θα ξεχάσω εγώ το καλό που έκανε το φιλελληνικό κομιτάτο της Γαλλίας στον Θεμιστοκλή μου. Δε σου είπα και τα νεότερα. Να, σαν πήγε στο Παρίσι, ζωγράφησαν τη μορφή του γιατί τους έκανε τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση. Με την ομορφιά του, το θες, τα χρυσά του τα μαλλιά. Ου, τούτο εδώ, με φορείς όλο το Παρίσι. Και τα χρήματα τα μαζεύουν οι πηλαίοι μας, για να ισχύσουν τον αγώνα μας. Ναι, απ' τη μια σπουδάζουν τα παιδιά μας και απ' την άλλη εκπαιδεύουν τους Τούρκους. Γιωμάτι είναι η Γαλλία και η Αυστρία από δάκρυς. Ξέχασε, Δόμνα, χρέος έχει η Ευρώπη. Μας οφείλει πολλά και εξοφλά το ελάχιστο. Η πατρίδα μας αιματοκυλίστηκε για την απελευθέρωσή της. Έτσι όμως ανακαιτίζει την εξάπλωση των Οθωμανών. Είσαι εδώ κάτω, πεθαίνουμε. Η Ευρώπη ζει ανέμελη. Μην τρέχεις λοιπόν αυταπάτες και σκαμαρώνεις για το γιο σου.
Δυστυχώς. Δυστυχώς, Αγγελίνα. Μόνο αυτές μας έμειναν. Άκουγε, άφησε στον τόπο σου και όλα σου τα καλά για να έρθεις εδώ χάμω. Να μην ισχύει. Να χάσεις από τον τύφο το μικρό σου το παιδί. Να σου φάνε και το καράβι και όλη την περιουσία. Σωπα, Αγγελίνα. Δεν το έχω μετανιώσει. Ε, τι άλλο πρέπει να σου κάνουμε για να το μετανιώσεις. Πάψε, Αγγελίνα. Σαν κατεβήκαμε την ένα, ξέραμε πως όλα δεν θα είναι ρόδινα. Δεν ήρθαμε για οφίτσια εμείς. Εμείς για ένα όνειρο ανοίξαμε πανιά για τη λευτεριά της πατρίδας μας. Κι αν δεν ελευθερώθηκε όλη, μα ένα κομμάτι της μόνο, μας ακεί. Και έργος λογίζεται γι' αυτό. Αχ, Περδόνα, το αίμα σου νέρωσε χαρά. Εσύ θα έπρεπε να βράζεις από θυμό για τα αυτού που δικαιολογείς τα δικαιολόγητα. Μωρέ, βουνιό να πάω να βρω, να μπω, να απαγιάσω, να νιώσω γονάτσι, να νιώσω πως δεν έχασε μάτια τη ζωή του Αντώνης. Κι όσο για το αίμα μου, ρέει ανάκατα με το φαρμάκι που μας ποτίσαν εδώ. Λέγεσαι, Αγγελίνα. Τα χρόνια πέρασαν. Ανάπλη, Σύρος, Πειραιάς, γέρασα όπως γερνούν τα άντρα που δεν πραγματοποιούνται. Το σπιτικό μου άδειασε, πότε για καλό, πότε για κακό. Τώρα που μιλώ, παντημένη τα εξήντα, έχει παντρευτεί πια και η Μαριωρίνη. Πήρε το Θεριάκι, αξιωματικό του ναυτικού, άντρα καλό μου. Ο Γιώργος μου, όλη ώρα αρμενίζει σαν χθες θάλασσες και ωκεανούς. Να σφίγγεται η ψυχή μου. Και ο Θεμιστοκλής, σαν ήρθα από το Παρίσι σπουδαγμένος, έλαβε διορισμό στη διοίκηση και διαπρέπει. Έπαρχος Νάξου έφτασε και οικογενειάρχης με 6 παιδιά. Το λοιπόν, εγώ ζω μοναχή μου, με το παιδί μου, το Χριστόδουλο, που δεν ακούει, δεν μιλά, μα τα χέρια του βγάζουν φωτιές και κερδίζει το ψωμιά. Ήρθαμε να μείνουμε εδώ, γιατί η κυβέρνηση, αντί για αποζημίωση χρηματικής στους αγωνιστές, μοίρασε γη στον Πειραιά. Κι έτσι, η μοίρα το ξανάφερε να βρεθούμε στο γέρμα της ζωής μας, κοντογείτονες με τον Κυταρά και την Αγγελίνα. Ευτυχώς και απουσιάζει. Γιατί, μια ζωή τα κυνηγούνε. Άλλο τώρα, μήτε τα νιάτα και τα λωτινά, μήτε και με δικό μας το κουλτούδι. Όχι, ότι θα ερχόταν ο βασιλιάς και θα σταματούσαν οι φαγωμάρες. Βασιλιάς από ξένο τόπο, έτσι δεν λέγαν όλοι. Τα θες, δεν τα θες, μωρά Αγγελίνα. Οι δικές μας έννοιες γι' αυτόν, σε ένας πόνος. Άλλη ιστορία, άλλα κόμματα. Αφού είμαστε ανίκανοι να λύσουμε μόνοι τα προβλήματά μας, καλά να πάθουμε. Φέραμε ένα ξένο νεανίσκο και εκείνους τους συμβουλατορές του να μας βάλουν σε τάξη. Έχουνε βρεθόμενα και κάτι ονόματα. Πώς να τα πεις, που τον όνει γλώσσα δεν είναι να τη μιλείς. Σου δέχει το λαιμό και ψάχνει. Βλέπεις, δεν τους έκανε ο Καποδίστριας, παρά ήταν τίμιος για τα γούστα τους. Και εκείνος, αμαθός, μακριά από τις ντόπιες συνήθειες τόσα χρόνια. Και βλέπεις αν σου κάνει για να νωρίς, νωρίς, Αγγελίνα μου, ότι δεν πρόκειται να δεχτεί ρεμούλες. Δεν είχε πει πως κανένας δημόσιος λειτουργός δεν θα πληρώνεται, να έχει δική του περιουσία και μπορεί να ζήσει. Το είχε πει. Πως δεν το είχε πει. Ήταν ο πρώτος που το έκανε και πράξη. Μία δραχμή δεν πήρε από το δημόσιο ταμείο. Ο πρώτος και ο τελευταίος ήταν. Σιγά μην ακολουθούσαν κι άλλοι. Εγώ άλλο είναι που δεν καταλαβαίνω. Πώς γίνεται η πατρίδα να μην δύναται να πληρώνει τις συντάξεις των αγωνιστών και δύναται να πληρώνει τις σχέσεις στο παλάτι. Ε,
Και αν τα χρήματα δεν είναι της πατρίδος, αλλά όλων εκείνων των λιμοκοντόρων που μου το παίζουν και πατριώτες, καιρός είναι να δείξουν και στην πράξη τα πατριωτικά τους αισθήματα. Δηλαδή τι εμείς? Να κάνουν ό,τι κάνουμε κι εμείς. Να δώσουν τις περιουσίες στην πατρίδα που έχει ανάγκη. Δεν έχεις άδικο σε τούτο. Πατρίδα δεν είναι ο αέρας ο κοπανιστός τώρα. Όλοι εμείς είμαστε που την πονέσαμε και γίναμε πέτες και οι τελευταίοι. Αν δεν αποκαταστήσουν όπως εμάς, θα είναι μεγάλη η ζημιά. Τι εννοείς, Εγγελία? Αν δούνε την καθάρτια μας οι επόμενες γενιές, κανείς στο μέλλον δεν θα θελήσει να θυσιάσει το προσωπικό του όφελος για χάρη του κοινού καλού. Κανείς δεν θα μπορέσει να πείσει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να υπερασπιστούν τις αξίες για τις οποίες εμείς πολεμήσαμε. Πατρίδα που δεν ξέρει να φροντίζει τα παιδιά της, καλύτερα να μη σώσετε! Ας καεί χίλιες φορές! Για να ξαναγεννηθεί δυνατή μέσα από τις δάχτυλες της! Ποιος ο λόγος που μένετε έτσι μέσα στο σπίτι μου? Θα δεις το λόγο, κυρά μου. Να μάθεις να έχεις παρεδώσει με γείτονες προδότες. Στο μαχαλά μου, μόνο συντρόφους από τον αγώνα γνωρίζω. Για τη φιλορθόδοξη εταιρεία την γνωρίζεις, λοιπόν. Ποια εταιρεία? Έλα, έλα, την φιλορθόδοξο. Πρώτη φορά την ακούω. Τον Νικήτα Σαμαντελόπουλο τον γνωρίζεις ή και αυτόν τον ακούς πρώτη φορά? Όχι μόνο τον γνωρίζω, αλλά τον θεωρώ και φίλο μου καρδιακό. Και για την εταιρεία που ίδρυσε την γνωρίζεις? Σας είπα, δεν ξέρω τίποτα για καμιά εταιρεία. Έξω, αν εννοείται το εργοστάσιο του χαρτιού που πήγε να ανοίξει και φουντάρισε. Αυτό όμως το ξέρει ο καθής. Μην κάνεις να ανοίξει, κυρά μου. Κυρά μου! Καπετάνισσα Δόμνα Βυσβίζη! Και σαν τέτοια ντάμωσα τον κυταρά πάνω στο πρίκι μου και πολεμήσα μαντά μας ασθενά! Καλά, καλά! Κάποτε αυτά! Τώρα όμως άλλαξε μυαλά! Τώρα θέλει να ταράξει τη γαλήνη της πατρίδος! Αλλά δεν θα τον αφήσουμε! Θα τον σταματήσουμε! Ακολούθησε μας! Όχι! Ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος κατηγορήθηκε για εθνική προδοσία. Ο Παντελός ανιδιοτελής, που ούτε μισθούς ποτέ ζήτησε, ούτε βαθμούς και αξιώματα. Αυτός που είχε δόκει τα πάντα για το έθνος, δικάστηκε για συνωμοσία σε βάρος της ασφάλειας της πατρίδος και φυλακίστηκε για 1,5 χρόνο. Έχασε το φως του μέσα στη φυλακή. Η κόρη του τρελάθηκε σαν τον είδε τυφλό και ανήμπορο. Και πάλι η πατρίδα δεν είχε τελέψει μαζί του. Του επέτρεψε να διακονεί έξω από την Ευαγγελίστρια κάθε Παρασκευή. Επαιτούσε αντί να απαιτεί. Δεν μας σεβαστήκανε. Μας πήρανε τα πάντα. Μέχρι και τη λιγοστή αξιοπρέπεια που με πολύ κόπο διατηρούσαμε για να έχουμε ένα λόγο να ζούμε. Τυχερέ, Αντώνη, έφυγες. Έφυγες και δεν είδες τούτα τα χάλια. Μου λες, θα δεις, Δόμνα, θα δεις. Σαν πατήσουμε τόπο ελεύθερο, ο αέρας εκεί θα είναι αλλιώτικος. Μόνο που τούτος δω ο αέρας, Αντώνη μου, μια μπόχα φέρνει, μια δυσοδεία. Αν ψάξω μέσα μου να βρω τι ήταν που στη ζωή μου μου δίνε δύναμη, από πού έπαιρνα κουράγιο, τότε αυτό που θα βρω είναι η θέληση να πολεμήσω την αδικία. Γιατί αλλιώς ούτε θαραλέα πολύ ήμουν εγώ, ούτε την αντρίκια θέληση που έχουν άλλες γυναίκες είχα. Και τον πόη μου μικρό και τα όνειρά μου και αυτά μικρούτσικα ήτανε. Πώς τώρα τα έφερε η ζωή να γεννώ καπετάνισσα? Αυτά είναι πράγματα του Θεού. Κανείς μας δεν ξέρει τι ρότα που θα πάρει η ζωή του και τι θα αξιώσει από αυτόν η μοίρα κάποια ώρα. Και τότε,
Και τότε δεν κάνεις πίσω. Κάνεις όσα σου είναι μπορετά. Καμιά φορά κάνεις και περισσότερα. Τώρα στη δύση της ζωής μου είναι στιγμές που νιώθω σαν ναυαγός καραβοτσακισμένος από ανελαίητη φουρτούνα. Και τότε γαντζώνομαι στις θύμησές μου τις παλιές, γιωμάτη ευγνωμοσύνη. Σαν φυλαχτό ανεκτίμητο είναι το παρελθόν, όχι γιατί σε σώζει από το χαμό, αλλά γιατί επιτρέπει στην ψυχή να φτερουγάει. Πάλι τη θάλασσα γνατεύεις, Βεδόμνα. Τι περιμένεις να σου φέρει? Όσο είναι γραμμένα σου, να τα σβήσεις δεν μπορείς. Από εδώ ο καπετάνιος Αντώνης Βυσβίζης. Σε ζήτησε για γυναίκα του. Και εμείς τον καλοδεχούμαστε σαν γαμπρό μας. Χαρά σε μένα που δεν έμεινες για πιότερο καιρό στο μοναστήρι. Για πάντα. Κόρη μου, πάτε να κάνετε. Θα αφήσετε τον τόπο σας, το σπίτι σας και θα κολοβαίνετε στα θέλεγα μαζί με τα παιδιά σας. Επανάσταση, Δόμνα, να ελευθερωθούμε επιτέλους από τον Τούρκο. Την άκα που τρώει τα γιάζει, την αλμύρα της θάλασσας για τον αγώνα καπετάνιε. Να την ελέσει η ατρόμητη καπετάνισσα Δόμνα. Σας διαβεβαιώ πως το βόλι που χτύπησε θανάσιμα τον καπετάν Βυσβίζη ήταν δίχως άλλο τουρκικό. Τέτοιο βάρος δεν μπορώ να το βαστάξω μέσα μου. Πρέπει να μάθεις. Και τι κάνατε εσείς για την πατρίδα, κυρία Βυσβίζη? Πατρίδα που δεν ξέρει να φροντίσει τα παιδιά της, καλύτερα να μη σώσετε. Ας καεί χίλιες φορές για να ξαναγεννηθεί καθαρή μέσα από τις στάχτες. Ήρθε η ώρα, Δόμνα. Έλα. Έλα να βρεις απάκιο λιμάνι.